Να προχωρήσω. Λοιπόν, ξεκίνα. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Το συνέδριο, το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ, διεξάγεται με... Τώρα ακούγομαι, εντάξει. Διεξάγεται μέσα σε ένα κλίμα, θα έλεγα, που ολόκληρη η πατρίδα, το έθνος, βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα. Σε ένα μεγάλο δίλημα το οποίο δημιούργησε η ίδια η κυβέρνηση. Έφερε δηλαδή τον ελληνικό λαό μπροστά στο να πει «Ναι, θέλω να μείνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι αναγκασμένος να βρεθώ σε ένα μνημονιακό καθεστώς. Από την άλλη, όχι, θέλω να φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να οδηγηθώ με μαθηματική ακρίβεια στον κρεμό. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από κάθε κεκτημένο που ο λαός μας όλα αυτά τα χρόνια, από το 1981 που είμαστε πλήρες μέλος, για να τα κατακτήσει. Σε ό,τι αφορά το κλίμα, γιατί για μας το δημοψήφισμα είναι κάτι ψευδεπίγραφο, κάτι που δεν υπάρχει στην ουσία. Το έφερε η κυβέρνηση για να κρυφτεί πίσω από τον ελληνικό λαό και να μην αναλάβει τις ευθύνες που τις αναλογούν. 25 του... Αδελφοί, ο ελληνικός λαός εξέλεξε μια κυβέρνηση η οποία είχε μια προεκλογική για το τι θα κάνει μετά. Υπήρχαν συγκεκριμένος λαός εξέλεξε αυτή την κυβέρνηση. Αντί αυτού, αυτή η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, άφησε να περάσει όλος αυτός ο καιρός για να οδηγηθούν τα πράγματα στο ότι δεν μπορεί και το δημοψήφισμα. Ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα και η κάθε μια Ελληνίδα δεν θα ψηφίσει. Πια... Ο ελληνικός λαός δεν είναι πρόβατα που τους γνωρίζουν και ύστερα. Γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση και γνωρίζουν ποια θα είναι η καθημερινότητά τους από εδώ και πέρα. Ήδη την έχουν βιώσει από τη Δευτέρα. Αντιμετωπίστηκε από αυτή την κυβέρνηση το κάθε θέμα, είτε μεγάλο είτε μικρό, με απίστευτη προχειρότητα. Απίστευτη προχειρότητα, διότι οι συνάδελφοι όλο αυτό τον καιρό, από τότε που οι συνάδελφοί μας των ειδικοτήτων των επαγγελματικών λυκείων και των ΕΠΑΣ βρέθηκαν εκτός εκπαίδευσης στη διαθεσιμότητα, όλος ο κλάδος έκανε μεγάλο αγώνα για να γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι πίσω. Και πάνω απ' όλα οι ίδιοι κάναν μεγάλο αγώνα. Έτσι λοιπόν, ορθώς η κυβέρνηση τήρησε την υπόσχεσή της και τους επανέφερε πίσω. Αλλά και γιατί είπα ότι δίνει το κάνει και έκανε, το κάνει με απίστευτη προχειρότητα, συνάδελφοι. Έφερε πίσω τις ειδικότητες που δεν υπήρχαν στα επαγγελματικά λύκεια. Ανοίξαν οι νοσηλευτικοί, οι γραφιστικών τεχνών, ναι, που ήταν στα επαγγελματικά λύκεια. Αλλά οι περισσότερες ειδικότητες της ΕΠΑ μπήκαν στα λύκεια. Γιατί δεν ξανά άνοιξε τις ΕΠΑ? Ποιος ήταν που αυτά τα σχολεία δεν άνοιξαν? Τι ετοιμάζει από εδώ και πέρα η κυβέρνηση για την επαγγελματική εκπαίδευση? Δεν απαντάει κανένας. Δεν απαντάει κανένας. Ετόπισε φέτος με τόσο μεγάλη προχειρότητα την επανένταξη των ειδικοτήτων. Τι στόχο έχει για μετά? Ούτε θέλω να σκέφτομαι, συνάδελφε, σε ένα χρόνο τελειώνει. Αυτό το που αντιμετωπίζουμε σήμερα, μπορεί ορισμένα πράγματα να μην, συνάδελφοι, αλλά πρέπει να τα ακούσετε. Είναι ανάγκη να τα ακούσετε. Γιατί ο κλάδος, μόνο τίνοντας, μόνο έχοντας συγκεκριμένες προτάσεις, μπορεί να πάει ένα βήμα παραπάνω. Το να έρθω εγώ σε αντιπαράθεση με τον οποιοδήποτε συνάδελφο δεν εξυπηρετώ κανένα σκοπό. Σε στήρα αντιπαράθεση εννοώ.
το να έχω προτάσεις, να μπαίνω δυναμικά, να προτείνω πώς η κάθε ειδικότητα ή ο κλάδος ολόκληρος θα πάει παραπάνω, αυτό έχει μέσα του και δημιουργία, έχει μέσα του και ουσία. Ένα παράδειγμα θα σας πω για την απίστευτη προχειρότητα που αντιμετωπίζονται τα πράγματα. Είχαμε προημερών, 24 έκτου αν δεν κάνω λάθος, την ανακοίνωση των αναθέσεων των ειδικοτήτων. Φανούρη, στον τομέα της οικονομίας, αυτό θα πω μόνο και τελειώνω. Στο πρώτο έγγραφο των αναθέσεων είχε αφαιρέσει από ειδικότητες όπως της διοίκησης επιχειρήσεων το πανελλαδικός εξεταζόμενο μάθημα από τα επαγγελματικά λύκεια. Δηλαδή, ο συνάδελφος ο οποίος σπούδασε σε διοίκηση επιχειρήσεων δεν μπορούσε να διδάξει το μάθημα της διοίκησης επιχειρήσεων. Και ύστερα λοιπόν από παρεμβάσεις και εισηγήσεις των ίδιων των συναδέλφων, γιατί είχαν να κάνουν προτάσεις, το Υπουργείο κατάλαβε το λάθος του επιτέλους και τουλάχιστον αυτό το διόρθωσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφοι.